Τις επόμενες μέρες ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τη δημιουργία πρόχειρου κόμβου με τη χρήση νεροπαγίδων στην περιοχή του Άι Γιάννη Χωστού. Ο κόμβος θα δημιουργηθεί σε συμβολή των οδών Χριστομιχάλη Ξυλούρη και Λυκείου πριν τη γέφυρα, όπου εκατοντάδες οδηγοί δοκιμάζουν τις αντοχές τους κυρίως στις πρωινές και μεσημεριανές ώρες, οπότε επικρατούν εικόνες κυκλοφοριακού χάους. Μετά από μια προσπάθεια πολλών ετών, φαίνεται ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να υλοποιηθεί επιτέλους ένας κόμβος στη συμβολή Χριστομιχάλη Ξυλούρη και Λυκείου, ώστε τουλάχιστον τα οχήματα που πάνε προς τη Φοινικιά να μπορούν να προσέρχονται στη γέφυρα με ένα οργανωμένο τρόπο. Πρέπει να γίνει ο κόμβος για να εξυπηρετηθεί όλος ο κόσμος. Γιατί δεν μπορούν να σαλεύσουν, είναι επικίνδυνα να πατήσουν και στους ανθρώπους. Το κυκλικό εδώ σίγουρα θα παρέχει ασφάλεια, σίγουρα θα αλλάξει η όψη της περιοχής. Το κυκλοφοριακό δεν θα το λύσει. Το Σάββατο πάλι τρακάρανε και γάμε. Ένα χάος. Πρέπει να γίνει, αλλά να κάνουν κάτι το σωστό. Διότι κάθε πρωί άμα δεις από τον Άι Γιάννη Μεγάλη Χάρη του μέχρι τη Θέρισο είναι η ουρά τα αυτοκίνητα και μπαίνει και ο καθένας όπως βρει. Ο Γιάννης Αναστασάκης αναφέρθηκε στη δημιουργία πρόχειρου κόμβου, ο οποίος όπως εκτιμάται θα υλοποιηθεί σε χρονικό διάστημα 3 εβδομάδων το αργότερο, ενώ παράλληλα θα υπάρξει και η ανάλογη σήμανση. Στην ουσία τι θα κάνουμε, ο κόμβος δεν θα χτιστεί σε πρώτη φάση, θα είναι με νεροπαγίδες διαμορφωμένος ώστε να δούμε πώς λειτουργεί. Θεωρώ ότι θα ξεκινήσουμε ή αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη και δεν θα μας πάρει παραπάνω από 2-3 εβδομάδες για να το υλοποιήσουμε. Το ότι θα φαίνεται λίγο πρόχειρο στην αρχή δεν μας προβληματίζει, γιατί δεν θέλουμε να καθυστερήσει άλλο η ωφέλεια προς τους δημότες και τους οδηγούς που ταλαιπωρούνται καθημερινά στο συγκεκριμένο σημείο. Το χαιρετίζουμε. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα βοηθήσει ένας κόμβος. Εμάς πρότασή μας είναι να γίνουν 2 κόμβοι. Επειδή το βιώνουμε σε καθημερινή βάση, χρειάζεται άλλος ένας προσωρινός κόμβος στο σημείο μετά τη γέφυρα, δίπλα στον Άι Γιάννη το Χωστό. Αυτή βέβαια η λύση θα είναι ναι μεν αποσυμφόρηση όλη την κατάσταση, δεν θα είναι η εντελώς ας πούμε κίνηση των οχημάτων ελεύθερη και δεν θα σταματάμε και δεν θα προβλέπεται πάλι καθυστέρηση, σαφώς θα υπάρχει, αλλά θα είναι καλύτερα από ό,τι είναι τώρα. Ευελπιστώ όμως αυτή τη φορά η σήμανση να μπει σωστά στο κυκλικό, με παραχώρηση προτεραιότητας και όχι stop. Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την αδειοδότηση μόνιμου κόμβου στην περιοχή, έργο που καθυστερεί σημαντικά και λόγω των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων. Συνεχίζουμε την αδειοδότηση του μόνιμου κόμβου που θα είναι στα πρότυπα του στρογγυλού που έχουμε στην Όαση. Άμα δεις να κάνουμε κόμβο εδώ, να το κολλάσω εδώ στο κεφάλι. Και εδώ θα το δείτε. Αν ήθελα να έχουν μυαλά, είπα τον έκανα από την άλλη μεριά. Εδώ πέρα κοντεύουν να σκοτωθούν ανθρώποι εδώ, που είναι απαγορευτικό και όμως απαγορεύεται να στρίψει αριστερά και όμως ούτε τροχιά υπάρχει ούτε τίποτα. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή αναζητά λύσεις για το κυκλοφοριακό στην οδό Μητσοτάκη, στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων και όχι μόνο. Και τώρα θέλουμε να προχωρήσουμε, αφού φτιάξαμε και ένα αναγκαίο πεζοδρόμιο στη συγκεκριμένη θέση, στον διαχωρισμό των 2 λωρίδων κατά μήκος της Μητσοτάκη, ώστε από τη Γιαμαλάκη μέχρι τη 18 Άγγλων 2 λωρίδες να μπαίνουν και 2 να βγαίνουν.